Μπορεί να βρισκόμαστε εν μέσω θέρους και ο υδράργυρος να έχει χτυπήσει κόκκινο, εν τούτης η αγορά παραμένει ακόμα στην κατάψυξη, με τον εμπορικό κόσμο και της Κρήτης να αναζητά απεγνωσμένα τρόπους για να αυξήσει το τζίρο του και να περιορίσει τις απώλειες. Επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα που διανύει κρίση πάρα πολλά χρόνια, είναι λυπή τα μέτρα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, οι επιχειρήσεις είναι στημένες με μεγάλα έξοδα, δεν μπορεί με τα μέτρα που έχει πάρει να τη στηρίξει, υπάρχει πραγματικό και σοβαρό πρόβλημα. Ώρα 1 το μεσημέρι και στην οδό Αρκαδίου που βρισκόμαστε χτυπάει η καρδιά του εμπορικού κόσμου του Ρεθύμνου. Όπως και εσείς μπορείτε να διαπιστώσετε, οι καταναλωτές που κυκλοφορούν αυτή την ώρα είναι ελάχιστοι. Όμως το ζητούμενο για τον Εμπορικό Σύλλογο είναι να αυξήσει με κάποιο τρόπο τα κέρδη του, δεδομένου ότι από το Μάιο που άνοιξαν τα καταστήματα μέχρι και σήμερα, οι απώλειες κοντεύουν να αγγίξουν το 80%. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο που η επιβίωση αυτή τη στιγμή είναι επιβεβλημένη. Ήδη τα ποσοστά του Μαΐου έδειξαν περίπου ένα μείον 40% μέσο όρο, έτσι, είναι μεγάλο το νούμερο και αυτό μας τρομάζει ιδιαίτερα. Ήδη βλέπουμε σημάδια από επιχειρήσεις που έφυγαν, ιδίως σε κεντρικούς δρόμους που τα ενίκια είναι πιο υψηλά. Μας τρομάζει για το μέλλον. Η μοναδική τουλάχιστον μέχρι στιγμής η γιαχτίδα Φωτός που αποτελεί ευκαιρία για να ανατραπεί το κλίμα είναι οι θερινές εκπτώσεις που ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ώρα 1:30 το μεσημέρι και βρισκόμαστε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στον δεύτερο εξίσου μεγάλο εμπορικό δρόμο της πόλης του Ρεθύμνου. Η κίνηση σε αυτό εδώ το δρόμο είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με την οδό Αρκαδίου, όμως οι τουρίστες που κυκλοφορούν αυτή την ώρα στην πόλη έχουν χαμηλή αγοραστική δύναμη, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι έμποροι. Στόχος είναι οι εκπτώσεις που θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα να αυξήσουν το τζίρο στα καταστήματά τους. Θα δώσουν μία ανάσα στα ταμεία. Οι επιχειρήσεις θα δώσουν μεγάλο βάρος σε αυτό το επόμενο δίμηνο. Ξεκινάνε Δευτέρα και θα είναι μέχρι 31 Αυγούστου οι εκπτώσεις. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Ιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, οι απώλειες που καταγράφει ο κλάδος του εμπορίου στη χώρα αγγίζουν σχεδόν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αποδίδονται στις επιπτώσεις της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης στο εμπόριο. Βάσει των στοιχείων του Απριλίου, η ελληνική αγορά έχασε το 25% του τζίρου της, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο μείον 11,5%. Οι ίδιοι αριθμοί δείχνουν απώλειες στον κλάδο της ένδυσης και της υπόδησης έως μείον 50%, ενώ στα ηλεκτρικά είδη και τα έπιπλα οι ζημιές έφτασαν στο μείον 44%. Η μόνη λύση για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις είναι να επιδοτήσει η κυβέρνηση την εργασία και όχι την ανεργία, να δώσει κίνητρα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν προσωπικό, το οποίο με το να προσλάβουν προσωπικό θα πληρώνεται το προσωπικό και τα λεφτά αυτά θα πέφτουν στην οικονομία και στην τοπική αγορά. Όπως επίσης, όπως είπα και προηγουμένως, να πιέσει τις τράπεζες να δώσουν χαμηλότοκα και μακροχρόνια δάνεια στις επιχειρήσεις με ελαστικότερους όρους από ό,τι υπήρχαν προηγουμένως. Γιατί αν είναι με τους ίδιους όρους που τα έδιναν προηγουμένως, ελάχιστοι πάλι θα μπορέσουν να πάρουν δάνεια. Η πτώση στην αγορά οφείλεται στο γεγονός ότι ο κόσμος οδηγήθηκε στην αποταμίευση λόγω και της ανασφάλειας για τη μείωση του εισοδήματός, ενώ φαίνεται να κάνει τα πρώτα δειλά βήματα για να επιστρέψει στην κανονικότητα.